Στιγμή περνάνε πίσω μου οι συνταξιούχοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ και ήρθαν στην Ομόνια, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κοντζιά και μετά πήγαν στην Ομόνια και μέσω της Σταδίου και της Εμμανουήλ Μπενάκη ήρθαν εδώ έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας να διαμαρτυρηθούν για τις συντάξεις. Ζητούν λοιπόν επαναφορά όλων όσων τους περικόπησαν από τους μνημονιακούς νόμους, τη 13η, 14η σύνταξη, να πάρουν πίσω όλες τις περικοπές, τις επικουρικές και στις κύριες συντάξεις. Είναι χρήματα που πληρώσαμε, λένε οι συνταξιούχοι. Ραντεβού εδώ είχαν και άλλες συνταξιουχικές οργανώσεις. Το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, όλοι οι συνταξιούχοι από όλα τα ταμεία. Κοινές οι διεκδικήσεις. Όλοι ζητούν με πολιτική απόφαση να δοθούν πίσω τα κλεμμένα, όπως λένε από τους συνταξιούχους. Δουλέψαμε 30 και 35 και 40 και 42 χρόνια. Ήταν πολύ στη δουλειά. Μιλήσαμε με κόσμο, μιλήσαμε με συνταξιούχους. Οι περισσότεροι έχουν υποστεί περικοπές της τάξεως του 40% και 50%. Κάποιες επικουρικές έχουν πραγματικά υποστεί κανονικό τσεκούρωμα, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Είναι η έκφραση των συνταξιούχων του απλού κόσμου που εδώ διεκδικεί με πολιτική απόφαση, όπως λένε, να τους επιστραφούν αυτά που τους περικόπησαν. Αναμένουν λοιπόν η απόφαση, να πούμε, εδώ στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Βεβαίως δεν θα εκδοθεί σήμερα. Αναμένεται την άνοιξη. Είναι πολλά τα χρήματα. Μόνο για ένα δεκάμινο μεταξύ των προηγούμενων αποφάσεων του νόμου του Συμβουλίου της Επικρατείας και της ψήφισης του νόμου Κατρούγκαλου είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα από την πλευρά της η κυβέρνηση έχει πει πως θα σεβαστεί τις όποιες αποφάσεις του ΣΤΕ και βεβαίως μεγάλο θα είναι το βάρος στα δημοσιονομικά αν αυτές οι αποφάσεις είναι θετικές για τους συνταξιούχους. Βεβαίως και θα γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις, ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε ανάλογα με το ποσό να δοθεί αυτό πίσω στους συνταξιούχους, αν υπάρχουν δηλαδή αναδρομικά, με δόσεις και σε βάθος χρόνου. Να σου ζητήσουμε μετά από το πλήρες ρεπορτάζ που μας έδωσε αυτό ακριβώς που κάνει αυτή τη στιγμή ο οικονολήπτης, να δούμε όλη την εικόνα, να δούμε τι γίνεται έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τους ανθρώπους που έχουν μαζευτεί. Και να κρατήσουμε και παράλληλα, το πλάνο, να κρατήσουμε το πλάνο. Κρατώντας το πλάνο, να έχουμε και τη σύνδεση με τη Μουρούζη, με τον εργατολόγο μας, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, βλέπουμε την εικόνα από τη Μουρούζη. Πες μας ακριβώς τι κρίνεται αυτή τη στιγμή μέσα και ποια θα είναι έτσι, τι καλείται το Συμβούλιο της Επικρατείας να αποφασίσει και να πούμε κιόλας αυτό που άκουσα, αν όντως ισχύει, χαρακτηρίζεται πιλωτική η δίκη, Κώστα, γιατί αυτή η απόφαση που θα βγει θα είναι αμετάκλητη, έτσι. Θα είναι οριστική απόφαση της ολομελίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τι σημαίνει πιλωτική δίκη? Σημαίνει ότι ο ΕΦΚΑ επέλεξε μία από τις αγωγές που είχαν κατατεθεί, 6.000 τον αριθμό, που αφορούν όμως πολλές δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους, γιατί ήταν ομαδικές αγωγές, προκειμένου να δικαστεί αυτή και ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα έχει αυτή η δίκη, το αποτέλεσμα αυτό, θετικό ή αρνητικό, θα επεκταθεί στο σύνολο των κρεμουσών αγωγών και θα δώσει έναν πλοηγό τι θα γίνει με τα αναδρομικά. Συζητάμε για τις περικοπές του 2012, οι οποίες έλαβαν χώρα από Γενάρη του 2013 έως και Δεκέμβρη του 2018. Είναι διάφορες περίοδοι, για παράδειγμα η πρώτη περίοδος Γενάρης 2013 έως Ιούνιος 2015, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το 2015 είχε πει ότι ναι μεν ο νόμος είναι αντισταγματικός, αλλά δεν έχει αναδρομική ισχύ αυτή η αντισταγματικότητα. Το κομμάτι 15-16 είναι το περίφημο δεκάμινο, όπου δεν υπήρχε κάποια μέχρι πρότινος διαφωνία της πολιτείας ότι τα ποσά αυτά οφείλονται, και είναι και το κομμάτι από το Μάιο 2016 όπου εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου μέχρι Δεκέμβριο 2018, όπου ναι μεν όχι εφαρμόστηκε, ίσχυε ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά δεν είχε εφαρμοστεί ο επανυπολογισμός. Αυτά είναι περίπου 26 δις. Ναι. Η πρώτη περίοδος 13-15 είναι 11 δις, η περίοδος 15-16 είναι 4 δις και η περίοδο από Μάιο 2016 έως Δεκέμβριο 2018 είναι περίπου άλλα 11 ή 12 δισεκατομμύρια. Άρα είναι πολύ μεγάλα. Τα ποσά είναι περίπου 25 δισεκατομμύρια το ανώτερο, 4 δισεκατομμύρια το λιγότερο. Υπάρχει βέβαια και το σενάριο να γίνει δεκτή η αίτηση του ΕΦΚΑ ότι δεν υπάρχουν οφειλές. Άρα είναι εύλογη η αγωνία των συνταξιούχων. Αν σκεφτούμε ότι αφαιρέθηκαν εντός 6 ετών 25 δισεκατομμύρια από τις τσέπες τους, είναι σαν να αφαιρέθηκαν
10 ένφια, για να το πούμε λίγο πιο παραστατικά. Και βέβαια, γι' αυτό το λόγο θεωρείται και η μητέρα όλων των μαχών, γιατί το αποτέλεσμα αυτής της δίκης θα επεκταθεί στο σύνολο των εκκρεμιστών αγώνων. Κώστα, ακούσαμε να μας λέει και η Κατερίνα Εγγράφου ότι αυτή η απόφαση, την αναμένουμε περίπου την Άνοιξη, έτσι, τέλος Μαρτίου, περίπου εκεί. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό ακούγεται. Την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε, έκανε να δημοσιευτεί 1,5 χρόνο από την ημέρα όπου έγινε η διάσκεψη των Προέδρων. Δεν είναι ποτέ σίγουρο ότι θα βγει τόσο σύντομα. Μακάρι να βγει σύντομα, να δοθεί ένα τέλος στην αγωνία των συνταξιούχων, να γνωρίζουν όλοι τι θα κάνουν και να μπουν όλα αυτά σε μια πορεία. Κώστα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε θερμό. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κλείνοντας, κυρία Μπεντζέλη.